Αντί να υπάρχει εδώ μία επιδότηση του ενοικίου, όπως γίνεται στις άλλες περιπτώσεις των πληττωμένων τάξεων, γιατί όπως πλήττονται οι επιχειρηματίες, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης, πλήττονται και, κοιτάξτε, ιδιαίτερα οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Βαρύ το φορτίο που υποχρεούνται να σηκώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων μετά και τα μέτρα της κυβέρνησης για μείωση των ενοικίων κατά 40%. Το Υπουργείο Οικονομικών θα καλύψει μόλις το 1 τρίτο των εισοδημάτων που θα χάσουν οι ιδιοκτήτες, συμψηφίζοντας το ποσό αυτό με τους φόρους που θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι από τον Ιούλιο. Βεβαίως και είναι πληττόμενες οι επιχειρήσεις. Βεβαίως, αλλά δεν μπορεί αυτό το βάρος να το σηκώνουν οι ιδιοκτήτες και μάλιστα, ξέρετε, ο τρόπος που ανακοινώνεται αυτό από τις κυβερνητικές πηγές και από την τηλεόραση, πολλές φορές φαίνεται ότι η κυβέρνηση το κάνει αποφάσισε η κυβέρνηση του ιδιοκτήτες. Ιδιοκτήτες δεν αναφέρει τίποτα και οι ιδιοκτήτες, ξέρετε, πάντα ήταν πρόθυμοι να μειώσουν ενοίκια. Και αν θυμάστε και το 2010 σε μια ανάλογη περίπτωση η οποία είχε συμβεί στην κρίση, μόνοι τους ιδιοκτήτες κάνανε μείωση του ενοικίου. Δεν έγινε όμως εξαναγκαστικά. Πιο συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι που εκμισθώνουν ακίνητα θα πρέπει να δηλώσουν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΕΔΕ τις εισοδηματικές απώλειες που έχουν και να συνυπροβάλλουν το μισθωτήριο συμβόλαιο των ακινήτων με το αποδεικτικό της σύσπραξης των μειωμένων ποσών. Από τις απώλειες που θα προκύψουν, το 33,3% θα συμψηφιστεί με τον φόρο εισοδήματος ή ένφια ή άλλες φορολογικές υποχρεώσεις. Κάποια στιγμή θα οδηγηθούμε σε ακραίες καταστάσεις. Και γιατί? Διότι πάρα πολλοί ενοικιαστές, και εκείνη η διαμαρτυρία των ιδιοκτητών, εν ώψη του ότι είναι κλειστά και με τα δικαστήρια, αδυνατούν να προσφύγουν, διότι δεν τους καταβάλλεται ούτε το 60% του ενοικίου από αυτούς οι οποίοι πρέπει να το καταβάλουν. Το μέτρο της οριζόντιας περικοπής των ενοικίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι κατηγορούν την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Τίποτα δεν έχει τελειώσει και ξέρετε, δεν ξέρουμε, ενώ μας είχαν υποσχεθεί στους ιδιοκτήτες ρητά ότι δεν θα υπάρξει άλλη μείωση και άλλη συνέχιση της μείωσης, εν τούτη συνεχίζεται η μείωση αυτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτρο της μείωσης των ενοικίων συνεχίζεται και το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα για τον Ιούνιο θα καταβάλουν κατά 40% μειωμένο ενοίκιο οι επιχειρήσεις εστίασης, λιανεμπορίου, τουρισμού, πολιτισμού και μεταφορών. Για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο η μείωση θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις τουρισμού, πολιτισμού, μεταφορών και αθλητισμού.